Οι θέσεις στο 5 εκ των 6 θεματικών αντιπεριφερειακών Θεσσαλίας έκλεισαν μετά από διαρκείς και πολλές συσκέψεις του Περιφερειάρχη Κώστα Χωραστού και Περιφερειακού του Συμβούλων. Ο Γιώργος Ολαδόπουλος θα αναλάβει τον αγροτικό τομέα και οπωσδήποτε το δύσκολο έργο της λειτουργίας πλέον της λίμνης της Κάρλας, γιατί η λίμνη Κάρλα φτάνει στο τέλος της, το δύσκολο τώρα πλέον είναι η λειτουργία της. Και η λειτουργία ενός τέτοιου μεγάλου έργου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Γιώργος Καλτσογιάννης θα αναλάβει το τομέα του περιβάλλοντος, ένας δύσκολος τομέας, νευραλγικός τομέας και πάντα επίκαιρος τομέας. Ο Γιάννης Μπουτίνας θα αναλάβει τον τουρισμό. Βρισκόμαστε σε ήδη πολύ καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε συντονισμένες πλέον προσπάθειες για να αξιοποιήσουμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ο Μπέμπης ο Αποστόλης θα αναλάβει τα έργα, τα δημόσια έργα που έχουμε, τα τεχνικά έργα. Και έχουμε τον Γιώργο Τωμάτα, ο οποίος θα αναλάβει όλο το εμπόριο και τις επιχειρήσεις, τον αναπτυξιακό τομέα, την ανάπτυξη που έχει όλες τις επιχειρήσεις. Και ο Ευθύμης Ωριτζάς θα αναλάβει τον τομέα του αθλητισμού, που είναι και πρεσβευτής του αθλητισμού. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι συμμετοχική, συνεργατική. Γι' αυτό και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους να δείξουν τις δυνατότητές τους, να κάνουν ένα ξεκίνημα νέο, καθένας προσωπικά, αλλά ταυτόχρονα να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας. Κάθε αντιπεριφερειάρχης πρόκειται να ασχοληθεί με τα μικρά, τα οποία ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα για τους συνανθρώπους μας. Αλλά ταυτόχρονα θα έχει και στραμμένο το ενδιαφέρον του και στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιφερειά μας. Όπως είναι το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, ο κτηνοτροφικός τομέας, το εμπόριο, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η υγεία, αλλά προς πάντων η εξυπηρέτηση του πολίτη. Με συνέργεια και συνεργασία και με αποτελεσματικότητα όπως κάναμε τόσα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αντιπεριφερειάρχες που ήταν μέχρι σήμερα τους θεματικούς για το μεγάλο έργο το οποίο επιτελέσαν, για το σεβασμό και το ενδιαφέρον απέναντι στους συμπολίτες τους, αλλά και για το ενδιαφέρον σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας.